Καλημέρα, Καλημέρα, καλημέρα σου. καλημέρα. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς. Πολύ καλά και εμείς. Είμαστε στην τελική ευθεία. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια κούραση. Αντιλαμβάνομαι, έτσι. Άντε, 2-3 μέρες μείνανε μέχρι την Κυριακή που θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος. Ξαναείπα και πριν και το σχολιάζουμε και εδώ πριν σας βγάλουμε στον αέρα ότι εμείς θα προτιμούσαμε debate με υποψήφιους και από την πλευρά του κυρίου Φραγκούλη. Υπάρχει μια άρνηση ως προς τα debate και εντάξει, προσπαθούμε εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, πώς είναι το κλίμα Λοιπόν, τώρα, για καλημέρα πάμε. καταρχάς. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ προσωπικά πάντως μιλώντας δεν έχω καμία αντίρρηση, αν και εφόσον οποιοδήποτε θέλει από την πλευρά του κ. Φραγκούλη να έρθει να κάνει μια ανοιχτή συζήτηση, είναι ευπρόσδεκτος ό,τι ώρα μου πείτε και όποια μέρα, τέλος πάντων, μέσα στο πλαίσιο που δίνει ο νόμος, έτσι. Ναι, Από εκεί και εννοείται. πέρα, από τη στιγμή που υπάρχει άρνηση εκ μέρους της, και αυτό δεν μπορώ να το. Είναι θέμα της παράταξής τους και κατά συνέπεια είναι σεβαστό. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, σε καμία περίπτωση. Εδώ είμαστε, ό,τι ώρα το αποφασίσουν, είμαστε έτοιμοι. Τόσο πιστεύω, τόσο και με τον επικεφαλής της παράταξής μας, τον κύριο Κουκυδάκη, όσο και με οποιοδήποτε άλλο μέλος της Ναι, όχι, όχι, ο κύριος Φραγκούλης παράταξής μας μας. το ξέκοψε ότι δεν θα συμμετάσχει σε κανένα debate. Σεβαστό. Να, σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα με αυτό το ποσοστό, κύριε Παπαδάκη, κοντά στο 38% και με μικρή διαφορά από τον κύριο Φραγκούλη, πώς πάμε στην δεύτερη Κυριακή. Τι προτάσετε, γιατί να Καταρχάς, ψηφίσουμε το συνδυασμό καταρχάς, σας. καταρχάς, καταρχάς να θα μου δώσετε ένα λεπτάκι, γιατί εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που με ψήφισε. Έκανα μία ανάρτηση προεκλογικά, ενώ πριν την πρώτη Κυριακή των εκλογών, στο Facebook, δεν ξέρω αν την είδατε, όπου έλεγα ακριβώς πώς θα κινηθώ. Δηλαδή δεν μπήκα στη διαδικασία ούτε να παίρνω τηλέφωνο, ούτε να χτυπώ πόρτες, ούτε να μοιράζω ψηφοδέλτια, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Κάποιοι συνδημότες μας μου έκανε την τιμή να θεωρήσουν ότι έχω τέλος πάντων την ικανότητα, τις δυνατότητες να είμαι μέλος στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Θεωρώ ότι αυτή η ψήφη που έλαβα είναι ψήφη εκτίμησης, αγάπης και αναγνώρισης του ότι μπορώ να προσφέρω κάποια πράγματα και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής και ιδιαίτερα συγκινημένος γι' αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα, πιστεύω ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τόσο εμείς όσο και οι υπόλοιποι συνδυασμοί αναλύσαμε και ξανααναλύσαμε τα προγράμματά μας κατά κόρον. Δηλαδή πιστεύω ότι τίποτα δεν έμεινε που να μην διευκρινιστεί, που να μην υποθεί. Παρά τα αυτά υπάρχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο το διαχειριζόμαστε. Είμαστε ικανοποιημένοι με την έννοια ότι σε κάθε περίπτωση κόψαμε πρώτη το νήμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει και τίποτα συγκεκριμένη στην παρούσα συγκυρία. Ούτε τα μυαλά μας έχουν πάρει αέρα, ούτε θεωρούμε ότι είμαστε νικητές με την έννοια του ότι θα είμαστε η επερχόμενη δημοτική αρχή, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο προήλθε από την συμμετοχή του κόσμου και από την επιθυμία του κόσμου και αυτή τη στιγμή ξαναπροσπαθούμε και ξαναδίνουμε όλο μας τον καλό εαυτό για να έχουμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα την Κυριακή που μας έρχεται. Εμείς έχουμε δημοσιοποιήσει και τα προγράμματα και το πρόγραμμά μας. Είναι απόλυτα προσβάσιμο και εφικτό οποιοδήποτε από τους δημότες μας θέλει και επιθυμεί να το δει. Είναι το εκλογικό μας κέντρο, είναι ανοιχτό κάθε μέρα, γυρίζουμε κάθε μέρα και μπορούμε όποιος έχει απορία για οτιδήποτε να απευθυνθεί σε εμάς. Έχουμε προτεραιοποιήσει τα ζητήματά μας,
που είναι, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Τσαγκαράκη. Δηλαδή, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ο κόσμος αρχίζει και κουράζεται με όλο αυτό το πράγμα. Και το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Είναι, το βομβαρδίζουμε τώρα και σχεδόν 20 μέρες αλήθεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, είτε οι επικεφαλείς των παρατάξεών μας, είτε εμείς οι ίδιοι, με προγράμματα, με λόγια, με υποσχέσεις. Ναι, κύριε Παπαδάκη, να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε άλλη άποψη, βέβαια, γιατί την εκφράσαμε και το πρωί, ότι κολλήσαμε σε 3-4-5 ζητήματα της πόλης. Δεν έγινε έτσι ιδιαίτερη ή μεγαλύτερη ή αναλυτικότερη αναφορά σε άλλα ακόμα και άλλα ζητήματα που αφορούν την πόλη. Ναι, κολλήσαμε στην καθημερινότητα. Στην καθημερινότητα ουσιαστικά, σε δύο έργα τη σειρά. Ναι, αλλά και περισσότερο κολλήσαμε και στο θέμα ουσιαστικά της παρελθοντικής αντιπαράθεσης, δηλαδή στο τι έχει γίνει και όχι στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε να δείτε, η καθημερινότητα όμως, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι αυτή που βασανίζει το δημότιο. Η καθημερινότητα είναι όταν έχει μια βρώμικη πόλη, έτσι. Καθημερινότητα είναι ότι όταν δεν έχει νερό ή καλή ποιότητα νερό στο σπίτι σου. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να τα αντιπαρέλθεις αναγκαστικά, φέροντας και εμείς, εκεί θα την κεντρωθούμε. Δηλαδή τα μεγάλα έργα είναι καλά, είναι ωραία λόγια, είναι. Αλλά δεν είναι αυτό που ακουμπάει τον πολίτη. Τον πολίτη τον ακουμπάει το κάθε μέρα. Η καθημερινή του διαβίωση. Το πού πάει, το πώς θα πάει στο κέντρο της πόλης. Τι θα βρει στο κέντρο της πόλης. Πώς θα πάει στο χωριό. Είναι καθαρό το χωριό. Έχω μια αξιοπρεπή πόλη, έχω μια καθαρή πόλη. Έχω μια παραλία στην οποία μπορώ να απολαύσω εγώ και τα παιδιά μου. Που θα έρθει ο ξένος, ο επισκέπτης και θα φεύγοντας από αυτόν τον τόπο θα φύγει με μια θετική εντύπωση. Να. Τα μεγάλα βασικά, μιλάμε για τα αυτονόητα. Δηλαδή το 2023-2024 για να μιλάμε για δηλαδή, μια... Δεν είναι έργο το αλλάζω λάμπες στην πλατεία. Ναι, είναι το αυτονόητο ότι πρέπει να έχω φωτισμό σε μια, όχι μόνο στην κεντρική πλατεία, αλλά και στο δρόμο της Γραλιγιάς. Δηλαδή αυτονόητα πράγματα. Ξαναβάζουμε στην κουβέντα. Ωραία, οπότε γιατί να ψηφίσουμε το συνδυασμό του κυρίου Γουλιακή. Να προσθέσω κάτι. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πακέτο έργων το οποίο θα παραδώσει η απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Ναι. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν γίνονται τίποτα. Υπάρχουν κάποια έργα τα οποία γίνανε δεκτά. Αυτά τα έργα λοιπόν, αν θυμάμαι καλά και στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει ο κ. Καλαντζάκη, του είχε γίνει ερώτηση, δεν κάνατε λάθη, τα έργα σας είναι όλα τέλεια. Για πρώτη φορά ίσως τον άκουσα να πει ότι όχι, δεν είναι όλα τέλεια. Να. Μπορούμε να διορθώσουμε. Λοιπόν, αυτά τα έργα λοιπόν θα τα ξαναδούμε με μια άλλη, από μια άλλη οπτική γωνία. Δεν λέμε ότι θα τα ξυλώσουμε. Είναι μια άλλη οπτική γωνία. Να γίνουν κάποιες διορθώσεις, να γίνουν κάποιες αλλαγές, να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις ίσως. Για να είναι πιο προσιτά στον κόσμο και πιο αισθητικά καλύτερα. Δηλαδή όταν βλέπεις κάτι να είναι χαρακτηριστικό του τόπου στον οποίο έρχεσαι. Είτε αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται με την πρώτη ματιά, εντάξει, είναι ένα έργο υποδομής το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί. Από εκεί και πέρα τώρα, οι προτεραιότητες. Η προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι καμία άλλη κυρία Τσαγκαράκη από την καθημερινότητα. Να. Πρέπει ο πολίτης, ο δημότης, να αρχίσει να αισθάνεται ότι κάτι γίνεται σε αυτή την πόλη. Ναι, δεν η καθημερινότητα ξαναλέμε την ταυτονότητα. Από εκεί και μετά. Υπήρχε θέμα την καθαριότητα. Ό,τι γινόταν καθαριότητα, απλά θα πρέπει αυτό το θέμα το οποίο λέγεται ένα τεράστιο μπουλί καθαριότητα να ξαναμπεί στο τραπέζι και να βρεθούν νέες λύσεις, νέες μέθοδοι, νέα πράγματα, νέες ιδέες, ώστε να γίνεται όχι αν μπορούμε στον απόλυτο βαθμό. Τα μεγάλα έργα δεν είναι. Πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες.
τα μεγάλα έργα δεν εξυπηρετούν την καθημερινότητα του πολίτη, δηλαδή δεν βεβαίως, είναι συνυφασμένοι με την καθημερινότητα του πολίτη. Βεβαίως εξυπηρετούν την καθημερινότητα, αλλά είναι έργα που έχουν μεγάλο χρονικό βάθος. Π.χ. αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται ο Ύφαλος κινηματογράφος. Είναι ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή κανείς κατ' ουσίαν δεν γνωρίζει ποιο είναι το αποτέλεσμά του. Πώς αυτό το έργο, χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, σε πέντε, πότε θα αρχίσει να αποδίδει και πώς θα αρχίσει να αποδίδει. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ενστερνιστούμε από την πρώτη μέρα. Έγινε. Καλά έγινε. Μάλιστα. Όμως, τι προσφέρει αυτό το έργο στην πόλη μας. Θα μας απλά θα τραβάει κονδύλια για τη διαχείρισή του ή για κάποιες βελτιώσεις του, ή από ένα σημείο και μετά θα δείξει την πραγματική του ανάγκη και την πραγματική του χρησιμότητα. Αυτό σήμερα δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς. Να. Αυτό, καταλάβατε τι σας λέω. Ναι, ναι, ναι. Η ίδρυυση είναι ένα μεγάλο έργο, να, το οποίο σωστά πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Είναι όμως ένα έργο το οποίο γίνεται σταδιακά. Να. Δεν είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να αλλάξει τη μορφή της πόλης από τη μια στιγμή στην άλλη. Εκεί λοιπόν τι πρέπει να γίνει. Επιτάχυνση των διαδικασιών. Όχι, και όταν λέμε επιτάχυνση, λέμε ότι είναι η έκφραση αυτή που ξέρουμε, τρέχουμε τώρα. Ναι, έχει μπει όμως το νερό στα βλάκια αυτό το συγκεκριμένο έργο. Το θέμα είναι ότι μπαίνει λίγο ανάποδα. Δηλαδή θα έχουμε πολύ και καλό νερό στην Ιεράπετρα με ένα σύστημα ίδρυυσης το οποίο είτε σπάει είτε έχει αμυαντοσωλήνες. Δηλαδή, είναι απαρχαιωμένο. Ή θα έπρεπε λοιπόν να το κάνουμε παράλληλα ή να, ξέρω εγώ, φαντάζομαι τη δική μου λογική, και πρώτα τη σωλήνα. Ότι τα έργα, ότι κύριε Ταγκαράκη, αυτό το πράγμα είπα από την αρχή, ότι δεν ακυρώνουμε τα έργα της απερχόμενης δημοτικής αρχής. Απλά, πολύ απλά και όμορφα, αυτά τα έργα θα πρέπει να επαναξιολογηθούν και να μπουν σε νέες βάσεις. Δηλαδή, σε αυτό το έργο που είπατε, τι πρέπει να γίνει, δηλαδή δεν είμαστε στη διαδικασία ή στο πνεύμα η κότα έκανε τα αυγό, το αυγό την κότα. Να. Πρέπει να γίνει ένα έργο το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια και έπρεπε να έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έπρεπε το 2023 να μιλάμε ότι έχουμε, δεν έχουμε νερό, αλλά κάποια στιγμή θα έχουμε νερό και μέχρι να έχουμε θα δεινοπαθεί όλη η πόλη κάθε 3 και 5. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προτεραιοποιηθεί τι πρέπει να γίνει πρώτα. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε όλο το σύστημα ίδρυυσης, να απομακρυνθούν τα κομμάτια τα οποία έχουν παραμείνει ακόμα και με αμύαντο, το οι παλιές σωληνώσεις και όλα αυτά, και μετά να υδροδοτηθεί η πόλη. Ή θα πρέπει να το κάνουμε τμηματικά και να παραδίδεται κάθε κομμάτι προκειμένου να προχωράει το έργο. Είναι θέματα σας είπα, τα οποία θα πρέπει να μπουν πάλι στο τραπέζι και να πάνε ξελογηθούν. Από μια νέα δημοτική αρχή, με μια νέα ματιά, με προοπτικές, με άλλη πνοή. Να. Αυτό είναι πρωτίστως, πάνω απ' όλα, θα μπαίνει πάντα το καλό του Δημότη και η καλύτερη λειτουργία του Δήμου και η ταχύτερη εξυπηρέτησή του ακόμα και στη διαδικασία των έργων. Δηλαδή τα έργα δεν μπορούν να χρονοτριγούν, δεν μπορούν να διαρκούν χρόνια. Καταλαβαίνουμε, εγώ δεν είμαι τεχνικός, έτσι, προς Θεού. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω ότι σε κάθε έργο υπάρχουν θέματα, υπάρχουν ανακύπτουν προβλήματα στις εξκαφές, σε οτιδήποτε τεχνικό έργο, τέλος πάντων. Δεν θέλω να πλατιάσω, γιατί σας λέω, δεν είμαι τεχνικός. Όμως υπάρχουν τεχνικοί, υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενό τους και οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτά τα θέματα να τρέξει το έργο. Το όποιο έργο είναι αυτό. Δεν μπορεί να ταλανίζεται η πόλη τόσα χρόνια, αφού ξεκινήσαμε το θέμα της ίδρυυσης, τέλος πάντων. Τη μια έχει πάνω γειτονιά νερό, την άλλη δεν έχει κάτω γειτονιά νερό. Τη μια το νερό εδώ είναι έτσι, την άλλη το νερό είναι αλλιώς. Ναι, αυτό ωραία, βέβαια. Σωστά. Αλλά αυτό δεν είναι σημερινό. Τουλάχιστον το θέμα
ίδρυυσης απασχολεί τους πολίτες τα τελευταία πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Σας είπα ότι έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια έπρεπε να έχει λυθεί αυτό το θέμα. Δηλαδή αυτό το θέμα, η ίδρυυση αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να υπάρχει εντός εισαγωγικών πρόβλημα. Εντός εισαγωγικών το λέω πάντα. Μόνο σε κομμάτια που εντάσσεται η πόλη. Τα νέα κομμάτια, οι γειτονιές στο νέο σχέδιο πόλης. Που και αυτά έπρεπε να έχουν προβλεφθεί και να έχουν να υπάρχουν ήδη τα δίκτυα. Δηλαδή, ένας ο οποίος πάει και χτίζει ένα σπίτι αυτή τη στιγμή, τα δίκτυα έπρεπε να υπάρχουν ήδη. Εντάξει, και το δίκτυμα, και το δίκτυο ίδρυυσης και το δίκτυο αποχέτευσης. Δεν περιμένουμε να το κάνουμε όταν χτιστούν τα σπίτια. Να, πρέπει να υπάρχει υποδομή, έτσι κι αλλιώς. Σωστά. Τώρα, πέρα από τα μεγάλα έργα ή τα έργα αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει χρόνια τώρα, να δούμε λίγο, γιατί να ψηφίσουμε το συνδυασμό του κυρίου Γουλιδάκη, έτσι, όταν έχουμε και ένα άλλο συνδυασμό του κυρίου Φραγκούλη, ο οποίος έχει και καλά στελέχη, ανθρώπους δηλαδή μες στο ψηφοδέλτιο και είναι και όπως είπαμε μικρή διαφορά. Ποια είναι δηλαδή τα δικά σας τα... Που κάνουν και διαφέρει ο συνδυασμός του κυρίου Γουλιδάκη από τον αντίπαλο συνδυασμό. Όσον αφορά τα στελέχη, και θα κάνω μια σύγκριση μεταξύ της πρώτης δεκαπεντάδας, τόσο της μιας πλευράς και τόσο της άλλης πλευράς, θεωρώ ότι είναι αξιολογότατα πρόσωπα και όλοι. Δηλαδή υπάρχουν και ανθρώποι της δουλειάς, τις επιστήμονες, όλοι. Περικλείουν όλοι και όλες τις ομάδες, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι τη διαφορά την κάνει ο επικεφαλής. Ο επικεφαλής της παράτησης είναι αυτός ο οποίος δίνει το ρυθμό. Εγώ δεν μπορώ να σας πω για το Μανώλη το Φραγκούλη. Εγώ θα σας πω για τον Γιάννη τον Κουλιδάκη. Τον Γιάννη τον Κουλιδάκη που τον έζησα στην αντιπεριφέρεια Λαστιού. Ήμουν δίπλα του όσο και χρονικό διάστημα διετέλεσα την περιφερειά Λαστιού. Τον Γιάννη τον Κουλιδάκη, ο οποίος επί πολλά έτη ήταν στην πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστια, είναι πρωτίστως αυτοδιοικητικός. Έχει τεράστια εμπειρία σε διαχείριση θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι άμεσος, είναι γρήγορος, λαμβάνει αποφάσεις ακόμα και αν έχουν πολιτικό κόστος. Το γνωρίζετε αυτό. Δηλαδή δεν φοβάται να εκθέσει τον εαυτό του σε οτιδήποτε. Αυτός είναι ο Γιάννης Γουλιδάκης. Αυτός είναι ο επικεφαλής της παράτασής μας. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος με την καθοδήγησή του θα μας δώσει το βηματισμό να πάμε το Δήμο μπροστά. Να φύγουμε μπροστά. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό ερχόμαστε σήμερα και καλώ εγώ προσωπικά μότες μας να στηρίξουν την κίνηση του Γιάννη του Γουλιδάκη και να είναι ο αυριανός δήμαρχος πόλης μας. Μάλιστα. Ωραία. Θα ήθελα έτσι κλείνοντας να δούμε και αυτό το κλίμα, δηλαδή το πώς ψήφισαν Νίκο Παπαδάκη ο κόσμος, αν θέλετε να μας κάνετε έτσι ένα σχόλιο, και επίσης την γραμμή που δίνουν για το δεύτερο γύρο, η κυρία Κοτσφάκη, η Λαϊκή Συσπήρωση λέει ψηφίστε άκυρο λευκό, ο κύριος Καρατζάκης λέει κατά συνείδηση, έτσι να δούμε και ένα σχόλιο, αν θέλετε. Να ξεκινήσω από το τέλος. Για πάμε. Τι σημαίνει άκυρο λευκό? Τι σημαίνει καθοδηγό? Ναι, όχι ότι δηλαδή, λέμε τώρα, ναι. Αυτός ο οποίος, για την κυρία Κοτσφάκη λέω. Ναι. Τι σημαίνει πηγαίνετε να ψηφίσετε άκυρο λευκό?
Αυτό σημαίνει ότι μια δημοτική παράταξη απαξιώνει όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, εγώ είμαι το φως του κόσμου, αφού δεν υπάρχω εγώ, όλοι οι υπόλοιποι είναι ανάξιοι. Ρίξτε, πηγαίνετε να ρίξετε πρόβατα, άκυρο και λευκό. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αν είναι δυνατόν. Νομίζω ότι όλοι απευθυνόμαστε σε νοήμονες ανθρώπους. Δεν εν έτη 2023 μπορείς να καθοδηγήσεις τον άλλο και να του πεις πήγαινε να ρίξεις άκυρο λευκό. Αυτό το θεωρώ ότι είναι... Το προσπερνώ και η αλήθεια με λυπεί αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος, ο κάθε ένας από εμάς, ο δημότης, ο πολίτης, έχει θέση και άποψη, την οποία πάει και την εκφράζει. Θέση είναι το πάω να ψηφίσω και να ρίξω. Βεβαίως μπορείς και να ρίξεις λευκό. Σου το δίνουν έτσι κι αλλιώς το ψηφοδέλτιο το λευκό. Βεβαίως μπορείς να εκφράσεις την αντίθεσή σου με ένα άκυρο ψηφοδέλτιο. Βεβαίως μπορείς να εκφράσεις, μπορείς να μην πάρεις καθόλου. Αλλά το υπάρχει ένας φόβος εδώ, παρένθεση, ναι. Βεβαίως. Υπάρχει ένας φόβος μεγαλύτερης αποχής, ναι. Η αποχή έχει μπει μέσα στη ζωή μας ούτως ή άλλως τελευταίες εκλογές. Είτε είναι ευρωεκλογές, είτε είναι εθνικές, είτε είναι δημοτικές, είτε είναι αυτοδιοικητικές. Και δυστυχώς αυτό που βλέπω είναι ότι κάθε φορά είναι και μεγαλύτερη. Ναι, η ευθύνη βέβαια δεν είναι του κόσμου. Η ευθύνη πιθανόν να πρέπει να αναζητηθεί είτε από τα πολιτικά κόμματα της κεντρικής πολιτικής κοινής, είτε οι αυτοδιοικητικοί να κοιτάξουν τι είναι αυτό που έχει απογοητεύσει τον κόσμο. Πιστεύω ότι η ευθύνη είναι όλων μας. Ακούω, δυστυχώς, ακούω παιδιά, ειδικά νεότερες ηλικίες, βέβαια, ότι δεν πάω καθόλου, δεν ασχολούμαι, σιγά μη σηκωθώ το πρωί να πάω ψηφίσω και όλα αυτά. Βεβαίως υπάρχει και ευθύνη εκ μέρους όλων ημών. Εντάξει, είτε αυτές είναι δημοτικές παρατάξεις, είναι πολιτικά κόμματα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν έχουμε δώσει στον κόσμο να καταλάβει ότι η εκλογική διαδικασία είναι η ύψιστη δημοκρατική διαδικασία. Με ό,τι κρύβει αυτό το πράγμα και με ό,τι σημαίνει. Μήπως όμως, μήπως όμως η διαχείριση αυτής της πραγματικά δημοκρατίας, η οποία στο ξεκίνημά της υπήρχε ανταπόκριση τουλάχιστον για την πρώτη σχεδόν δεκαετία μετά το 1974, αυτά όλα τα οποία οι αλληλοκατηγορίες απαξίωσαν την εικόνα. Όχι. Ακούστε λίγο. Υπάρχει μία παράμετρο στην οποία την ξεχνάτε. Η ψηφοφορία, η συμμετοχή στις εκλογές με το να πας να ψηφίσεις μέχρι σε ένα σημείο ήταν υποχρεωτική, αν το θυμάστε. Βεβαίως. Υπήρχε και το σχετικό εκλογικό βιβλιάριο, το οποίο το σφράγιζε το κάθε δικαστικό αντιπρόσωπο. Το χάρτινο, το γνωστό παλιό. Αυτό το παλιό, το κλασικό, ναι, κάπου υπάρχει, κάποια υπάρχει. Ότι για να κάνεις μία σειρά από πράγματα, τους δώσαν το εκλογικό σου βιβλιάριο. Τα θυμάστε αυτά, για να βγάλεις δίπλωμα, για να βγάλεις άδεια κυνηγιού, για το ένα, για το άλλο, για το παράλληλο. Αυτό λοιπόν, πέρα από τη γιορτή της δημοκρατίας, ήταν ένας υποχρεωτικός χαρακτήρας, ο οποίος άλλος το γιορτότανε. Είχε περάσει στον κόσμο ότι για να πάω να ψηφίσω, πέρα από τα ωραία και τα μεγάλα και τα ενθουσιώδη που λέμε και τα παγιά τα λόγια, υπήρχε μια υποχρεωτικότητα, η οποία εάν δεν την τηρούσες, είχε κυρώσεις. Άρα λοιπόν είχε περάσει στον κόσμο, στο DNA του, ότι το ψηφίζω την Κυριακή και πρέπει να σηκωθώ από το κρεβάτι μου, από τον καναπέ μου, το τραπέζι μου, κακήν κακός, να πάω να ψηφίσω. Ναι, άθεσε, θα ψήφιζα. Αυτό υπηρετεί από τη δημοκρατία. Σιγά σιγά λοιπόν αυτό το πράγμα... Όχι. Σαφέστατα και όχι. Σιγά σιγά λοιπόν αυτό το πράγμα καταργήθηκε και πέρασε σε άλλες ατμόσφαιρες. Υποτίθεται ότι η ψηφοφορία είναι ακόμα υποχρεωτική. Δεν υπάρχουν όμως πλέον κυρώσεις. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, ο κόσμος έχει μεταστραφεί, ο κόσμος έχει μάθει, έχει διαβάσει, έχει ακούσει. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε τώρα να συγκρίνουμε το 77, το 78 και το 2023 σε καμία περίπτωση. Ο κόσμος πλέον είναι ελεύθερος να αποφασίσει τι θα κάνει και πώς θα το κάνει. Όμως είναι καθήκον μας και υποχρέωσή μας, πιστεύω, των μεγαλύτερων, ανεξάρτητα από κόμματα, ανεξάρτητα από πολιτικές παρατάξεις, ανεξάρτητα από δημοτικές παρατάξεις, ο καθένας να εξερνήσει το παιδί του
στα παιδιά του, στον κύκλο του, όπου μπορεί, ότι έχω μια ευκαιρία κάθε 4 χρόνια, κάθε 5 χρόνια να επιλέξω τους άριστους, τους καλούς, αυτούς που θεωρώ ότι μπορούν να προσφέρουν. Να προσφέρουν στην Ελλάδα, να προσφέρουν στον τόπο τους αν είναι βουλευτές. Αυτό λοιπόν δεν το καλλιεργούν ούτε καν στα σχολιά πλέον. Αυτό θα πρέπει να περάσουμε στα παιδιά μας. Ότι κύριοι, δεν είναι, είναι και υποχρέωσή σας, είναι και δικαίωμά σας. Την να. Οποία με το να μην πάτε να ψηφίσετε, την απεμπολείτε. Mm-hmm. Πάντως 6 στους 10... να αποφασίσουν για εσά. 6 στους 10 προσήλθαν στην Κρήτη και ψήφισαν σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Ελπίζω και εύχομαι τουλάχιστον να παραμείνει το ίδιο ποσοστό, έτσι, να μην πέσει, γιατί το συνηθίζεται στη δεύτερη Κυριακή. Εγώ πιστεύω, βέβαια, εγώ πιστεύω ότι θα αυξηθεί το ποσοστό της αποχής. Της αποχής εννοώ, της προσέλευσης. Και μας έχει, έτσι, και μας, βεβαίως, αν υπάρχει, αν γίνει πραγματικότητα αυτό, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, το να μπει και ο πολίτης μέσα στα κοινά, όχι μόνο να του ζητάτε να σας ψηφίσει κάθε 4-5 χρόνια, αλλά όχι, να βέβαια, συμμετέχει, μα αυτό είναι το μήνυμα, δηλαδή να συμμετέχει στην... Όλα ξεκινάνε, κυρία Τσαγκαράκη, ναι. Από το σχολείο και την οικογένεια. Δυστυχώς το λέμε και το ξαναλέμε. Ναι, το έχει λόγο και η πολιτική εδώ. Οι πολιτικές. Και το δεύτερο είναι το σχολείο. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται, δηλαδή αν ας πούμε ο Δήμαρχος, η Επιτροπή Παιδείας συναντάτε και ακούει τα λέω ένα παράδειγμα που μου έρχεται πρόσφατα τώρα, τα 15 μιλή παραδείγματος χάρη των σχολείων, λέω ένα παράδειγμα, και να ακούσει τα ζητήματα, τα προβλήματα, τους προβληματισμούς της νεολαίας, σαφώς και θα βοηθήσει, έτσι, αυτό, θα βοηθήσει αυτούς τους πολίτες τα 15 μιλή να έχουν μια άλλη άποψη, ότι ξέρεις και εμένα ο λόγος μου μετράει, έτσι. Όταν απαξιώνεις τα ίδια τα παιδιά που πάνε και χτυπάνε τις πόρτες και δεν... Θα σας πω ένα παράδειγμα, αν έχω ένα ελάχιστο χρόνο. Τα παιδιά μου συμμετείχαν κάποιες, όταν ήταν στην κατάλληλη πάνω, στα προγράμματα Εράσμου. Τα έχετε ακούσει, πιστεύω. Ναι. Που ήταν τα ανταλλαγής μαθητών που πάνε σε άλλες χώρες. Λοιπόν. Τελευταία φορά νομίζω είχαν πάει στην Ιταλία, αν θυμάμαι καλά. Αυτό που τους έκανε εντύπωση ήταν η υποδοχή που έγινε στην πόλη που πήγανε από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε μία τάξη ενός λυκείου μίας πόλης μικρής στην άκρη της Ελλάδος, εντάξει, που επισκέφτηκε μία ίση πληθυσμιακά τηρουμένων των αναλογιών πόλη στην κεντρική Ιταλία, όπου έτυχαν μία απίστευτες υποδοχές από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο σε πλήρη σύνθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε πανηγυρική συνεδρία. Άρα λέμε το ίδιο πράγμα. Υποδοχής κάποιων παιδιών. Το ίδιο θα μπορούσε να είχε συμβεί και είναι, σε εμάς εδώ, γιατί έχουμε προγράμματα Εράσμους από άλλες χώρες, ανταλλαγή κλπ. Μαθητών από τα σχολεία, από τα λύκεια εδώ. Έτσι, και να σας πω και κάτι άλλο, δηλαδή άλλο ένα παράδειγμα και πρότυπο που δεν είδα να κινείται τίποτα, ήταν το παιδί, ο Άγγελος, που βοήθησε πριν από στο δυστύχημα αυτό, από το Βατικανό. Εδώ στην πόλη δεν βρέθηκε ένας παράγοντας να πει κάτι, να κάνει κάτι. Δεν χρειάζεται να του δώσει, δηλαδή καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε... τι να το πω, την αλήθεια λέω. Υπήρξε κάποια εκτός από τα μέσα ενημέρωσης σε εμάς εδώ που συγκινηθήκαμε, κάποια πρόταση εδώ στην Ιερά Πέτρα να βραβευτεί αυτό το παιδί, ή τέλος πάντων να γίνει μια βραδιά αφιέρωμα στον Άγγελο. Δεν το ξέρω, κυρία Τσαγκαράκη, δεν έγινε. Πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, τώρα... Αυτά λοιπόν δίνουν γραμμή και στους εμάς τους υπόλοιπους πολίτες και στην νεολαία και δίνουν και αυτό πρότυπα και δίνουν και όλα αυτά. Λέμε τώρα. Και αποτελούν και κέντρο. Ότι είναι
Αυτό σας λέω ότι είναι η άλλη ματιά, η άλλη οπτική γωνία, η ευαισθησία, ο πολιτισμός. Ουσιαστικά δίνει και κίνητρο σε όλο αυτό που λέγαμε προηγουμένως, στην νεολαία να συμμετέχει, να μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί όταν αποκόπτεται η νεολαία, αντιληπτό είναι ότι αυτό χειρότερο θα γίνει, καλύτερο δεν θα γίνει. Αν δείτε στο πρόγραμμά μας, έχουμε βάλει ένα από αυτά τα οποία επιθυμούμε διακαώς να πραγματοποιήσουμε, είναι η δημιουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Να, το οποίο προβλέπετε, είχε λειτουργήσει πριν πάρα πολλά χρόνια. Το οποίο προβλέπετε, το οποίο σαφέστατα προβλέπετε, εντάξει, και πιστεύουμε ότι με τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η νεολαία, εντάξει, θα πρέπει, είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί. Επιτακτικότατη ανάγκη να δημιουργηθεί. Να. Στο οποίο να συμμετέχουν, γιατί μπορεί να συμμετέχουν, ας πούμε, εξ οφίτσιο, έτσι. Οι πρώτοι των 15 μελών. Μια σκέψη είναι. Ναι, ναι, όχι. Όρεξη. Οι πρόεδροι συλλόγων, πολιτιστικών συλλόγων. Κόσμος ο οποίος μπορεί να προάγει και να παράξει έργο πολιτισμού. Ναι. Κόσμο και νεολαία από αδιέξοδα. Ναι. Λοιπόν, οπότε, για να δούμε τι θα δούμε. Έχουμε και καλά το κάνουμε σήμερα και κάνουμε, έτσι επικεντρωνόμαστε στη νεολαία, στα παιδιά του, γιατί αυτά έχουμε, παιδιά γυμνασίου λυκείου, έχουμε υπόλοιποι αρκετά. Όλοι έχουμε παιδιά και δεν τα κάνουμε. Όχι, λέω, τα υπόλοιπα παιδιά λείπουν, μια μερίδα ηλικιακά το βλέπω τώρα λείπει, αλλά εντάξει. Ναι, ηλικιακά μια μερίδα λείπει. Αυτό λέω, θα μπορούσα να... Αυτή η μερίδα όμως που λείπει δεν τα κάνουμε. Είναι το μέλλον της Ιεράπετρας. Ακριβώς. Και πρέπει να γυρίσει. Είναι τα παιδιά τα οποία προσδοκούμε να επιστρέψουν και να προσφέρουν εδώ με τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους. Αυτά τα παιδιά λοιπόν στους αυριανούς επιστήμονες θα πρέπει επιστρέφοντας να βρούνε πρόσφορο έδαφος. Να βρούνε τόπο και χώρο να αναπτύξουν αυτά για τα οποία ένα μεγάλο διάστημα λείπαν από την πόλη μας. Μάλιστα. Και για τα υπόλοιπα, τα εφηβάκια. Είναι κλειστή. Αν η Ιεράπετρα είναι αρνητική σε αυτούς. Το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Και για τα εφηβάκια τώρα, έτσι, να έχουμε ένα χώρο δικό τους, να φτιαχτεί εκεί το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Δεν ξέρω τι θα το κάνετε, αν μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, λέμε παράδειγμα τώρα, ή δεν ξέρω τι, ένας χώρος για προστήνη, ένα χώρο... Στον Άγιο Νικόλαο αυτό το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής είναι χώρος συγκέντρωσης κόσμου. Εδώ πέρα δεν λέω ότι δεν πηγαίνουν. Πηγαίνει κόσμος. Μετά από κάποιες αναβαθμίσεις πηγαίνουν. Δεν πάβει όμως ακόμα να είναι σε μια πολύ πολύ κακή κατάσταση. Αυτό το πράγμα θέλει πράσινο, θέλει δουλειά, θέλει χρώμα, θέλει φως, θέλει καθαριότητα, θέλει εποπτεία, πάνω απ' όλα εποπτεία. Και δεν θα καλέσω να σας πω κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πιστέψτε με, δηλαδή με στεραχώρησε πάρα πολύ, παρότι ήταν η γειτονιά μου. Πήγα μία βόλτα από την Αυμαχία. Να. Τρεις μέρες. Πήγα μία βόλτα από τη μεριά της Αυμαχίας, όπου είναι ένας υπέροχος χώρος. Πραγματικά υπέροχος. Άσχετα τώρα με τα προβλήματα που μπορεί να έχει μέσα το κομμάτι αυτό το οποίο έχει να κάνει με τη θάλασσα, και αν θέλει εκβαθύσεις, αν θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Μιλάω για τον περιβάλλοντο χώρο. Ένας πολύ ωραίος χώρος, στον οποίο θα μπορούσαν να έχουν γίνει άπειρες εκδηλώσεις. Λοιπόν, τι παρατήρησε ο μέσος δημότης της πόλης? Κανένα φως. Κανένα. Γύρω-γύρω στο χώρο της Ναυμαχίας υπάρχουν γύρω στα 10-15 φωτιστικά. Δεν λειτουργούσε κανένα. Τα περισσότερα ήταν σπασμένα, σκουριασμένα, απαξιωμένα, άκυρα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα, πιστέψτε με, ήταν χώρος αφόδευσης ζώων. Δηλαδή μπροστά μας πέρασε η κυρία με το σκυλί, έκανε την ανάγκη του, παρά την παρατήρηση προχώρησε.
διαχείριση προχώρησε. Ναι. Υδροσταθήτης. Και πάρα πολλά σκουπιδάκια. Ναι. Όγκους και τέτοια προς Θεού. Εντάξει, σκουπιδάκια από το ποτηράκι που πετάει ο άλλος που έχει, που έχει πάει με την παρέα του, έχει κάτσει κάτι μαγκάκι, το οποίο το πέταξε, γιατί δεν υπάρχει ένας σκούπι δοντανικές. Έχουν βάψει τα πάντα εκεί τώρα. Είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί. Δίπλα ακριβώς είναι τα βυζαντινά τείχη, που είναι ένας πολύ ωραίος περίπατος, και το κυκλοφοριακό πάρκο προς τη μεριά της θάλασσας. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος ο οποίος μπορεί να ενοποιηθεί και να γίνει κατά κυριολεξία πόλος έλξης. Παντελώς εγκαταλελειμμένος. Να. Παντελώς εγκαταλελειμμένος. Αυτό ειλικρινά σας το είδα και με σόκαρε. Ήθελα να πάω πολύ καιρό προς εκεί την πλευρά. Παρότι είναι η γειτονιά. Να. Δηλαδή εκεί καταρχάς έχει ένα λύκειο δίπλα. Έχει ένα γυμνάσιο δίπλα. Να. Έχει ένα γυμνάσιο δίπλα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Πολλά μπορούμε να βάλουμε στη συζήτηση. Είναι πάρα πολλά αλλά, τα θέματα της πόλης. Η αισθητική της πόλης, να ομορφύνουμε κάθε της κομμάτι, να δώσουμε κίνητρα στα νέα παιδιά και χώρους στα νέα παιδιά. Εγώ θυμάμαι το παρκάκι εδώ. Στο Γερατετρίτη, το δημότιο, και στο μεγαλύτερο να βγει από το σπίτι του. Και στο μεγαλύτερο να βγει από το σπίτι του. Δεν είναι μόνο να προσεγγίσει την νεολαία να κατέβει. Ναι. Ο νεολαίος έτσι αλλιώς θα κατέβει. Ναι. Εάν δεν υπάρχουν οι χώροι στους οποίους μπορεί να πάει να βρει τους συνομιλικούς του, να εκτονωθεί τέλος πάντων, θα πάει στα μπαράκια. Και να ξεφύγουν να πάει και στα μπαράκια. Ναι. Και να ξεφύγει και η δημοτική αρχή από το να επικεντρώνεται μόνο στην πόλη της Ιεράπετρας, γιατί είναι και οι περιοχές οι οποίες αποτελούν το σύνολο του Δήμου και οι οποίες έχουν ουσιαστικά καμία τέτοιου τύπου υποδομή, έστω και χαλασμένη, όπως έχει η Ιεράπετρα. Σε μεγάλες κοινότητες. Και σε μεγάλες κοινότητες. Σε ζωντανές κοινότητες. Κουτσουρά, Μακρύ Γυαλός, Γράλι, Μύρτος, μεγάλες κοινότητες που έχουν κόσμο, που έχουν παιδιά, που έχουν νέους, που μένουν εκεί, που δεν έχουν φύγει, που θα εξακολουθήσουν να μένουν. Γι' αυτό σας λέω ότι όλο το πακέτο πρέπει να γίνει ελκυστικό. Ελκυστικό και για τους νέους μας και για τους μεγαλύτερους και για τους νέους μας που έχουν φύγει και τους θέλουμε να γυρίσουν πίσω, γιατί είναι το κεφάλαιό μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Άρα πρέπει να υπάρχει μια προοπτική και για αυτούς, για να μείνουν εδώ στην ποιότητα ζωής. Λοιπόν, ωραία. Ναι. Ο συνδυασμός μας προοπτική για το μέλλον έχει τη δυνατότητα και τα προγράμματα και την όρεξη και τη θέληση όλα αυτά να κάνει πράξη. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Την Κυριακή το βράδυ θα είμαστε εδώ και θα βγει γρήγορα το αποτέλεσμα. Πολύ. Νομίζω ότι λίγο εκεί κατά τις 10. Η ώρα θα έχει. Για 10 και μισή θα ξέρουμε, θα ξέρουμε, φαντάζομαι, εκτός αν είναι θρίλερ, ξέρετε. Να πούμε, πάει ψήφο. Όσοι μας ακούνε τώρα, όσοι μας ακούνε, ότι δεν σταυρώνουμε. Ναι, όχι, θα τα πούμε αυτά. Δεν θα ούτε στυλό, θα παραβάνω ούτε τίποτα. Ναι, αυτά τα διαδικαστικά θα τα ξαναπούμε έτσι προς το τέλος της εκπομπής, για να είναι και φρέσκα προς το τέλος της περίοδου. Κύριε Παπαδάκη, καλή επιτυχία. Εύχομαι στο συνδυασμό. Προοπτική για το μέλλον και θα τα ξαναπάμε. Και εσείς. Καλή δύναμη. Γεια σας. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν.